εικόνων κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιο 5. Πρώτο μέρος. Προσευχή. Συνέχεια. Οι αδελφοί της Κήτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέη της δικαίου», αποκρίθηκε ο Αββάς, «πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν οι προσευχές των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτή την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του αποκατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύρισε το γειτονικό τους μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον αβά του κοινοβίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στην πανήγυρη. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητές του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο τους συνάντησαν πεσμένον χάμο ένα δυστυχισμένο γέροντα βογκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο και δεν έπαψε να αναστενάσει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με έριξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε και εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Τι να σου κάνουμε, γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι, «είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο το φτωχό γέρο. Σε λίγο να και ο ηγούμενος. Είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώτησε με καταφανία έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, Αβά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς επάνω μου θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο». «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρος ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις». «Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι και εσύ νέος? Πήγαινε Αβά στη δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχήσου μόνο να με λεήσει ο Θεός». «Δεν σε αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφρενε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να ειδεί τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική,
πως τότε μόνο θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του. Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γέρο ηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες. Στα μαρτυρολόγια που είναι γεμάτα μολόχρυσες σελίδες ηρωικών πράξεων, διαβάζουμε την ακόλουθη συγκινητική ιστορία. Όταν αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Μαξιμιανός, μαρτύρησε στην Αίγυπτο γύρω στα 304 ο Άγιος Ούαρος, νεαρός ακόμη αξιωματικός κάποιας ρωμαϊκής λεγεώνος. Ζηλωτής χριστιανός, συνελήφθη μέσα στις φυλακές που πήγαινε κρυφά για να ανακουφίζει και να δίνει θάρρος στους μάρτυρες. Ήρθε έτσι και η δική του σειρά να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Στον τόπο του μαρτυρίου του βρέθηκε, σταλμένη από τη Θεία Πρόνοια, μια πολύ ευσεβής χριστιανή, η Κλεοπάτρα. Ήταν χείρα, αλλά πλουσιωτάτη, και είχε κοντά της το μικρό μοναχογιό της. Η ευγενής κυρία παρακολούθησε με βαθύ πόνο τα σκληρά βασανιστήρια που έκαναν στο νέο για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν έμεινε πια άψυχο το μαρτυρικό σώμα, η Κλεοπάτρα έδωσε πολλά χρήματα στους δημίους και το πήρε. Με μεγάλη ευλάβεια το μετέφερε στα αρχοντικό της και το έφεψε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ύστερα από λίγα χρόνια, όταν βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, η Κλεοπάτρα άφησε την Αίγυπτο για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της, την Παλαιστίνη, και πήρε μαζί της τον ύψανο του μάρτυρος σαν πολύτιμο θησαυρό. Εκεί ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία της και έκτισε μεγαλοπραπέστατη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ουάρου και αφιέρωσε σε αυτήν το τίμιο ύψανο που φύλαγε μέσα σε ολόχρυση λάρνακα. Όταν ήσαν πια όλα έτοιμα, προσκάλεσε τον επίσκοπο και τους κληρικούς της επαρχίας για τα εγγένεια. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, φιλοξένησε όλους τους πιστούς και τους έστρωσε πλούσιο τραπέζι. Η χείρα μαζί με τον νεαρό γιο της περιποιήθηκαν με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους προσκαλεσμένους χωρίς να βάλουν ψωμί στο στόμα τους. Σαν νύχτωσε και το σπίτι άδειασε από τον κόσμο, τσακισμένος από την κούραση ο νέος πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Σε λίγο πήγε και η μητέρα να του πάρει φαγητό. Τον βρήκε να καίγεται στον πυρετό. Ανήσυχη του έκανε τις περιποιήσεις που ήξερε, ξεχνώντας την πείνα και την κούρασή της. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, ο πυρετός ανέβαινε και προτού προφτάσει να έρθει ο γιατρός, ο νέος ξεψύχησε στην αγκαλιά της απαρηγόρη της μάνας. Αλόφρονη εκείνη από την απροσδόκητη συμφορά, σήκωσε το νεκρό σώμα και το πήγε στην εκκλησία του μάρτυρος. Το ακούμπησε πάνω στη λάρνακα των λειψάνων και πέφτοντας τα γόνατα, ξέσπασε σε σπαρακτικό θρήνο. Με πονεμένα λόγια θύμιζε στον μάρτυρα, σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά της, όσα είχε κάνει για χάρη του, και απαιτούσε από αυτόν να κάνει εκείνο που έκανε ο Ελισσαίος για τη Σωμανίτιδα. Ανάμεσα στα δάκρυα και στα ναχυλιτά, συντριμμένη από τον πόνο, αποκοιμήθηκε. Είδε τότε να θαυμάσει όνειρο που παρηγόρησε τη μητρική καρδιά της. Άνοιξε μπροστά στα μάτια της ο ουρανός και μέσα από φως υπέρλαμπρο παρουσιάστηκε ο μάρτης του Χριστού στεφανωμένος με ολόχρυσο στεφάνι. Η δόξα του δεν περιγράφεται. Κρατούσε από το χέρι σαν φίλο στο φίλο του το γιο της χείρας που φόραγε και αυτός ολάχιστο στεφάνι στο όμορφο κεφάλι του. «Μη με κατηγορείς για αγνωμοσύνη, Κλεοπάτρα», της είπε ο μάρτης με γλυκύτητα. «Θυμάσαι πόσες φορές γονατιστή μπροστά στα λείψανά μου γύρευες χάριτες για το παιδί σου.
Τι πιο μεγάλο χάρισμα μπορούσε να το ανταποδώσω από τούτη τη δόξα που βλέπεις? Αν ύστερα από αυτό εξακολουθείς να τον γυρεύεις κοντά σου, είναι ελεύθερος να έρθει. Και γυρίζοντας το νέο, του έδειξε την περιμένη μητέρα του. Φίλε μου, μπορείς να πας μαζί της. Εκείνος όμως έπεσε στην αγκαλιά του μάρτυρος, σαν να μην ήθελε ποτέ να τον αποχωριστεί, και στρέφοντας τη μητέρα του ελαφρά το κεφάλι της είπε: «Επιμένεις λοιπόν να μου στερήσεις αυτή την ευτυχία? Θέλεις ποτέ να με ξαναφέρεις από τα αιώνια στα πρόσκαιρα και από τη χαρά στη λύπη? Πάψε μητέρα να πενθείς και ετοιμάσου να μας συναντήσεις». Βάλσαμο παρηγοριάς χύθηκε στην πληγωμένη καρδιά της χείρας ύστερα από την οπτασία. Αφού έθαψε το παιδί της στην καινούργια εκκλησία, μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία της, φόρεσε ταπεινά ρούχα και έμεινε εκεί κοντά στον τάφο του μάρτυρος και του παιδιού της. 7 ολόκληρα χρόνια περιποιήθηκε το ναό και πέθανε με φήμη Αγίας. Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην εκκλησία της Κήτης, ο Αββάς Μακάριος, που είχε χάρισμα από τον Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ψυχής του όσα οι άλλοι δεν έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια, είδε την καλύβα κάποιου μοναχού τριγυρισμένη από πονηρά πνεύματα. Πολλά είχαν τη μορφή παιδιών που έκαναν κάθε λογής αταξία. Άλλα έμοιαζαν με άσυμνες γυναίκες, χόρευαν, πηδούσαν και έκαναν διάφορα ανόητα καμώματα. Χωρίς άλλο, συλλογίστηκε ο Όσιος, έχει κυριευτεί από αμέλεια ο αδελφός, γι' αυτό έχουν τόσο θάρρος μαζί του οι δαίμονες. Σαν τελείωσε η λειτουργία, πήγε και χτύπησε την πόρτα του μοναχού. «Ήρθα να σου ζητήσω μια χάρη», του είπε. «Με τα χαρά σαβά περνά από το χέρι μου. Βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχώρια και θέλω να προσευχηθείς για μένα στον Κύριο να με ανακουφίσει». Απόρρισε ο αδελφός, ακούοντας τον γέροντα να μιλά έτσι. «Δεν είναι άξιος, Σαββά, να προσεύχομαι εγώ για σένα», του είπε συναισθαλμένο. «Δεν φεύγω από εδώ», επέμενε ο Όσιος, «αν δεν μου δώσεις υπόσχεση πως θα κάνεις κάθε βράδυ μια προσευχή για μένα». Έτσι τον ανάγκασε να υποσχεθεί. Το ίδιο βράδυ κιόλας προσευχήθηκε για τον γέροντα. Ύστερα συλλογίστηκε. «Παρακάλεσες τα λέγοντα για ένα τέτοιο Άγιο και για τον εαυτό σου δεν ζήτησες τίποτε». Πρόσθεσε έτσι άλλη μια προσευχή για τον εαυτό του. Το ίδιο έκανε και το άλλο βράδυ και το επόμενο, ώσπου συνήθισε να λέει 2 προσευχές όλη την εβδομάδα. Την Κυριακή πέρασε πάλι έξω από την καλύβα του Όσιος. Οι δαίμονες βρίσκονταν εκεί αλλά δυσαρεστημένοι. Κατάλαβε αμέσως πως η προσευχή του αδελφού είχε αρχίσει να ενεργεί αποτελεσματικά. Μπήκε μέσα και τον παρακάλεσε να προσθέσει άλλη μια προσευχή για χάρη του. Εκείνος δέχθηκε με προθυμία. Κοντά στις 2 προσευχές που έκανε τώρα για τον γέροντα, πρόσθεσε 2 ακόμη για τον εαυτό του. Πέρασε άλλη μια εβδομάδα που ο αδελφός έλεγε 4 προσευχές. Όταν πήγε την Κυριακή να τον δει ο Όσιος, βρήκε τους δαίμονες αμίλητους και σκυθρωπούς. Ευχαρίστησε τον Θεό και παρακάλεσε τον αδελφό να προσθέσει και 3η προσευχή για χάρη του. «Βλέπω μεγάλη ωφέλεια από τις προσευχές σου, αδελφέ», του είπε, για να τον ενθαρρύνει. Τώρα ο πρώην αμελής μοναχός προσευχόταν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, γιατί κοντά στις 3 προσευχές που έλεγε για τον Όσιο πρόσθεσε άλλες 3 για τον εαυτό του. Την Κυριακή, πηγαίνοντας πάλι στην εκκλησία, ο Αββάς Μακάριος δέχτηκε την επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τον απειλούσαν και τον έβριζαν, γιατί έγινε αφορμή να διορθωθεί ο μοναχός. Είχαν όμως απομακρυνθεί πολύ από την καλύβα του. Η προσευχή του τα εμπόδιζε να πλησιάσουν. Ευχαρίστησε με την καρδιά του τον Θεό ο Όσιος για τη μεταβολή του αδελφού. Ύστερα τον συμβούλευσε να μην παραμελεί ποτέ την προσευχή του, για να μην πέφτει εύκολα στις παγίδες που στείνει ο διάβολος για να παρασύρει τον άνθρωπο στην απώλεια. Λένε για τον Όσιο Συσσόη τον Θηβαίο
πως μόλις απόλυε η εκκλησία έφευγε για το κελί του σχεδόν τρέχοντας. Μερικοί νεοφερμένοι μοναχοί στη Σκήτη που δεν τον γνώριζαν ακόμη, βλέποντας τον, έλεγαν πως είχε δαιμόνιο και τον κυνηγούσε. Οι παλαιότεροι όμως τους εξήγησαν πως με αυτόν τον τρόπο συνήθιζε όσιος να αποφεύγει τις συνομιλίες για να μην αποσπάται ο νους του από την προσευχή. Και ο Αββάς Μακάριος συνήθιζε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να στέκεται στην πόρτα της εκκλησίας και να ψιθυρίζει στους μοναχούς που έβγαιναν: «Φεύγετε, αδελφοί. Πού θέλεις να πάμε, Αββά?» ρωτούσαν οι νεότεροι. «Μήπως πιο βαθιά στην έρημο?» Όσιος τότε έβαζε το δάκτυλο στο στόμα και τους απαντούσε: «Του το δω να φεύγετε». Εννοούσε τις συνομιλίες για να μην σκοτίζεται ο νους τους και χάνουν τις καλές σκέψεις που κέρδισαν με την προσευχή. Η προσευχή του χριστιανού, λέγει κάποιος γέροντας, πρέπει να γίνεται πρώτον με διάθεση ειρηνική, ύστερα με ησυχία και κοσμιότητα. Όταν προσεύχεται μαζί με άλλους στην εκκλησία, πρέπει να αποφεύγει τις εξωτερικεύσεις της ευλαβίας του και τις δυνατές φωνές που φέρνουν σύγχυση και στον ίδιο και στους άλλους. Η προσευχή οφείλει να γίνεται με εσωτερικό πόνο της καρδιάς και με ήρεμο νου αφοσιωμένο στο Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από σωματικές αρρώστιες και ενώ χειρουργούνται ή καυτηριάζονται από τον γιατρό, υποφέρουν καρτερικά τον πόνο χωρίς φωνές και φασαρία, σιωπηλά και υπομονετικά. Άλλοι πάλι ανυπόμονοι χαρούν τον κόσμο από τις φωνές όταν τους κάνουν θεραπεία. Μήπως όμως έτσι αποφεύγουν τον πόνο? Μάλλον τον αυξάνουν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την προσευχή. Οι πνευματικότεροι άνθρωποι προσεύχονται αθόρυβα, με στεναγμούς αλαλήτους. Έτσι διατηρούν την ψυχική τους γαλήνη. Οι άλλοι δεν συγκρατούν τον εαυτό τους. Προσεύχονται μεγαλοφόνος, με εκδηλώσεις εξωτερικές που συχνά σκανδαλίζουν τους άλλους. Ο πραγματικός χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την ακαταστασία και τα εξωτερικά σχήματα, να προτιμά την τάξη, την ησυχία και την ταπείνωση. Αυτό ζητά και ο Θεός με το στόμα του προφήτου που λέγει: «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου?» Όσοι χριστιανοί διάλεξαν αυτό το δρόμο έγιναν παράδειγμα και φως για πολλούς άλλους. Ο χριστιανός που στην κοινή λατρεία, ενώ βρίσκεται μαζί με άλλους στην εκκλησία, κλείνει το στόμα και την καρδιά και δεν ζάλει και δεν προσεύχεται όπως εκείνη, μοιάζει με δαίμονα, λέγει κάποιος πατήρ. Αυτός ο ακάθαρτος, μη υποφέροντας να ακούει τις δοξολογίες της εκκλησίας στο Θεό, προσπαθεί να αποσπάσει το νου του ανθρώπου από την ψαλμωδία και την προσευχή. Δεύτερο μέρος. Μνήμη Θεού. Σαν πάυση ο νου να σκέπτεται το Θεό, κυριεύεται ο άνθρωπος από τα κατώτερα πάθη, έλεγε ο Αββάς Θεώνας. Κάποτε περπατούσαν πολλές μέρες συνεχώς μέσα στην έρημο ο Αββάς Δανιήλ και ο υποτακτικός του. Κουρασμένος από τη μακρινή οδηπορία, ο νέος είπε με κάποια δυσφορία: «Πότε θα μείνουμε κι εμείς στη φτωχή μας καλύβα? Ποιος μας εμποδίζει, παιδί μου, να βλέπουμε κι εδώ που βρισκόμαστε το Θεό, και στην καλύβα μας και έξω από αυτήν? Εκείνος μας περιβάλλει», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, που δεν έφευγε ποτέ από το νου του η ενθύμηση του Θεού. Αυτή την απόκριση έδωσε Όσιος Αρσένιος σε ένα μοναχό που του ζήτησε μια ωφέλιμη συμβουλή: «Αν κατορθώσει ο νου σου να βλέπει διαρκώς το Θεό και με αυτή την ενόραση να γίνεται όλη η εσωτερική σου κατεργασία, τότε μόνο θα βγεις νικητής στον αγώνα του κακού». Σε αυτό η ζωή του μοναχού μοιάζει με τον Αγγέλων, έλεγε ο Αββάς Υπερέχειος. Εκείνοι βλέπουν διαρκώς το πρόσωπο του ουρανίου Πατρός. Ποιος μπορεί να βλάψει τον ευνοούμενο του βασιλέως? Κανείς βέβαια. Ούτε ο διάβολος μπορεί να βλάψει ψυχή ενωμένη με τον Θεό, έλεγε κάποιος Αββάς. Μας προσκαλεί ο Θεός δια των θείων γραφών
να τον πλησιάσουμε για να μας πλησιάσει περισσότερο και εκείνος. Δυστυχώς όμως ο ανθρώπινος νους σκορπίζεται διαρκώς σε εγκόσμιες σκέψεις, γι' αυτό εύκολα παρασύρεται από τον διάβολο στην αμαρτία. Είναι να μπορεί κανείς με τις παραδοξότητες του ανθρώπου, λέγει κάποιος γέροντας. Προσεύχεται νιώθοντας πως ο Θεός είναι παρόν και ακούει την προσευχή του και συγχρόνως αμαρτάνει με τόση αφροντισιά, σαν να πλησιάζει ο Θεός και να μην βλέπει τις ανομίες του. Αν κατορθώσεις να έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου το Θεό, λέγει άλλος πατήρ, είτε πλαγιάζεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεις από το στρώμα ή οποιαδήποτε εργασία κάνεις, δεν θα τολμήσει ποτέ να σε βλάψει ο διάβολος. Θα σε σκεπάζει η χάρη του Θεού όσο ο νους σου είναι μαζί του ενωμένος. Αλίμονος σε μας, θρυνεί κάποιος γέροντας, ντρεπόμαστε να κάνουμε κακή πράξη μπροστά στους ανθρώπους. Και δεν ντρεπόμαστε ούτε φοβόμαστε να σεβούμε και να μαρτάνουμε ενώπιον του Θεού που γνωρίζει όλα τα απόκρυφα της καρδιάς μας. Τρεις τρόπους μεταχειρίζεται ο διάβολος, συμπεραίνουν οι πατέρες ύστερα από βαθιά μελέτη του πνευματικού πολέμου της ψυχής, για να παρασύρει στην αμαρτία το πλάσμα του Θεού: την λυσμοσύνη, την αμέλεια και την κακή επιθυμία. Όταν η λυσμοσύνη καταλάβει την ψυχή, για να παρευθεί στην αμέλεια, και εκείνη πάλι την κακή επιθυμία. Ω, αν δεν ξεχνούσαμε με τόση ευκολία τον Θεό και τον προορισμό μας σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα παραμελούσαμε τη σωτηρία μας και δεν θα μας άφηνε ποτέ η Θεία Χάρις να παρασυρθούμε από τις παράλογες επιθυμίες που φωλιάζουν μέσα μας. Ζήτησε τον Θεό, μοναχέ, και θα σου φανερωθεί, συμβούλευε ο Μέγας Αρσένιος, και κράτησε τον καλά για να μείνει ως το τέλος κοντά σου. Φεύγοντας μια μέρα για την πόλη ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβά Σιλουανού, είπε στο γέροντά του να ποτίσει το μικρό του περιβόλι. Ο Όσιος σκέπασε καλά το πρόσωπό του με το κουκούλι του, έτσι που να βλέπει μόνο τις μύτες των ποδιών του, και βγήκε να ποτίσει. «Γιατί κουκουλώθηκες έτσι, Αβά?» τον ρώτησε ένας αδελφός περαστικός που έτυχε να τον είδει. «Για να μην πέσει το βλέμμα μου στα δέντρα και απασχοληθεί με αυτά ο νους μου, αφήνοντας την ενθύμηση του Θεού», εξήγησε ο αγαθός γέροντας. Κάποτε ρώτησαν οι αδελφοί τον παραπάνω γέροντα: «Τι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου, Αβά, για να σου χαρίσει τόση διάκριση και σοφία ο Θεός?» «Δεν άφησα ποτέ στο νου μου σκέψη που να δυσαρεστεί το Θεό», αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος. Μέρος τρίτο. Πνευματική καρποφορία. Κάποιος αδελφός ρώτησε μια μέρα ένα έμπειρο γέροντα: «Με τι τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο για να έχει πνευματική καρποφορία?» Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής. Πρώτον, η ησυχία. Δεύτερον, η προσευχή. Και τρίτον, η αυτογνωσία. Αυτή η τελευταία επιτυχάνεται όταν μάθει ο άνθρωπος να μην προσέχει τα σφάλματα του άλλου παρά μόνο τα δικά του. Αν επιμείνει σε αυτά, δεν θα αργήσει να καρποφορήσει η ψυχή σε όλες τις άλλες αρετές. Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, την ταραχή και τη σύγχυση, έλεγε ο Αβάς Ποιμήν, το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του και τότε, όσο στήρα κι αν είναι, θα βλαστήσει καρπούς πνευματικούς. Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αβά Σισόη πως επιθυμούσε μεν να διατηρεί καθαρή την καρδιά του, αλλά δεν το κατόρθωνε πάντοτε. «Όσο αφήνομαι, παιδί μου, ανοιχτή την πόρτα με τη γλώσσα μας, δεν καταλαβαίνεις πως είναι αδύνατο να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας», του είπε ο σοφός Αβάς. Μία μέρα που ήταν κλεισμένο στο κελί του ο παραπάνω γέροντας, ζήτησε άδεια απ' έξω ο υποτακτικός του να τον δει. «Δεν εύκαιρο τώρα, Αβραάμ», αποκρίθηκε από μέσα ο Όσιος, που ήταν όλος δοσμένος σε πνευματική θεωρία. Του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
ο Θεός, καθώς λέγει η Γραφή, είναι ίδιος δικαιοσύνης που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη ή πυλός σαν φιλόηλη. Όπως λοιπόν ο πυλός όταν επιτεθεί στον ήλιο ξεραίνεται και το καιρή μαλακώνει, το ίδιο και η ψυχή. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έρθει σε επαφή με το Θεό, σκληραίνεται σαν το Φαραώ και χάνει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η φιλόθεη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται από τυπώνυμους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία Θεού. Έτσι, στη φυσική κατοικώνα ομορφιά, προσθέτει και την καθομοίωση. Διηγούνται οι συνασκητέ του για τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό πως ο νους του πολύ συχνά σταματούσε σε πνευματική θεωρία και την ώρα ακόμη που ήταν απασχολημένος με το εργό χειρό του. Μια μέρα έπλεξε ψαθί για δύο ζεμπίλια και το έραψε σε ένα. Το κατάλαβε πια όταν πήγε να το κρεμάσει στη θέση. Άλλοτε πάλι πέρασε από το κελί του ένας αδελφός να πάρει στην αγορά τα ζεμπίλια του γέροντος. Εκείνος πήγε μέσα να τα φέρει, αλλά απορροφημένος της σκέψης του καθώς ήταν, λυσμόνησε και κάθισε στο πλέξιμό του. Βλέποντας πως αργούσε, ο αδελφός χτύπησε πάλι την πόρτα. Σαν βγήκε ο γέροντας, του θύμισε τα ζεμπίλια. Μπήκε εκείνος να τα φέρει, μα πάλι τα ξέχασε. Για τρίτη φορά λοιπόν αναγκάστηκε να χτυπήσει ο αδελφός. «Τι ζητάς, παιδί μου?» ρώτησε προβάλλοντας πάλι στην πόρτα όσιος. «Τα ζεμπίλια, αβά». Ο γέροντας τότε τον πήρε από το χέρι και τον έφερε μέσα στο κελί. «Αν ήρθες για ζεμπίλια», του είπε, «να εδώ είναι. Πάρε όσα σου χρειάζονται, γιατί εγώ δεν ευκαιρώ». Νέος ακόμη και αρχάριος στη μοναχική ζωή, ο αβάς Ισαάκ πήγε μια μέρα στον όσιο ποιμένα. Ενώ συνομιλούσαν, ακούστηκε να λαλεί κάποιος πετεινός. «Υπάρχουν και πετεινοί σε αυτή εδώ την έρημο», διέκοψε την πνευματική συζήτηση για να ρωτήσει παραξενεμένος. «Μην με ξαναγκάζεις να σου υπώ αυτά που δεν θέλω, Ισαάκ», του είπε στενοχωρημένος ο Όσιος. «Τέτοιες φωνές ακούνε μόνο εκείνοι που έχουν σκορπισμένο το νου τους στα γήινα. Όσοι όμως τον προσιλώνουν στον Θεό δεν ακούνε τίποτε». Σαν πλησίαζε η γενάτη ώρα, θύμιζε πάντοτε στον Όσιο Σισόη ο μαθητής του να σηκωθεί να φάγει το λίγο ψωμάκι του. «Δεν φάγαμε τέκνον?» ρωτούσε ο γέροντας. «Όχι ακόμη, αβά. Ε, τότε ας φάμε». Δεν αισθανόταν την ανάγκη της υλικής τροφής, γιατί τρεφόταν με πνευματική η καθαρή ψυχή του. Πήγε κάποτε με τους αδελφούς ο αβάς Μακάριος να μαζέψει φοινικόφυλλα για το εργό χειρό του. Όταν νύχτωσε, τον προσκάλεσαν να φάει μαζί τους. Εκείνος, για να μην τους λυπήσει, έφαγε. Το άλλο βράδυ τον φώναξαν πάλι για φαΐ. «Φάτε εσείς, παιδιά μου», τους είπε ο Όσιος, «που έχετε ακόμη ανάγκη από υλική τροφή. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια τροφή σήμερα». «Αν αξιώθηκες να λάβεις κάποιο χάρισμα πνευματικό», συμβουλεύει κάποιος πατήρ, «μην υψηλοφρονείς γι' αυτό. Τίποτε καλό δεν έχεις που να μην προέρχεται από το Θεό. Αν λοιπόν δεν πολιτεύεσαι σύμφωνα με το θέλημά του, θα αφαιρέσει από σένα το δικό του χάρισμα και θα το δώσει σ' άλλον πιο ταπεινό και αγαθό». Λένε για κάποιο γέροντα πως 7 ολόκληρα χρόνια προσευχόταν να του δώσει ο Θεός κάποιο πνευματικό χάρισμα. Όταν επιτέλους το έλαβε, πήγε να το πει σε ένα γείτονά του διακριτικό πατέρα. «Μεγάλος κόπος», έκανε εκείνος κουνώντας το κεφάλι του. «Πήγαινε να κάνεις άλλα 7 χρόνια προσευχή να σου το αφαιρέσει ο Θεός, γιατί δεν σε συμφέρει». Ο γέροντας υπήκουσε και προσευχήθηκε, ώσπου του πήρε πάλι ο Θεός το χάρισμα που τόσο επίμονα ζητούσε. Ένας ερημίτης δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη κάποιου συνασκητού του. Σαν έφτασε η ώρα του φαγητού, είπε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει λίγη φακή και να βρέξει τα παξιμάδια για να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη. Ο νέος έκανε όπως του είπαν. Οι γέροντες όμως, απορροφημένοι από την πνευματική συζήτηση που είχαν αρχίσει, έμειναν στη θέση τους ως την άλλη μέρα το μεσημέρι, χωρίς να νιώσουν πείνα ή νύστα ή κάποια κούραση. Τότε είπε πάλι ο ερημίτης στον υποτακτικό του: «Μαγείρεψε τα έκνον λίγη φακή να φάγει ο ξένος μας». «Από χτες, αβά, είναι όλα έτοιμα στην τράπεζα», αποκρίθηκε ο νέος.
Έτσι καθίσανε πια όλοι μαζί να φάμε. Κάποιος άλλος γέροντας επισκέφθηκε ένα από τους πατέρες. Έψησε εκείνος λίγα όσπρια να τον φιλοξενήσει. Όταν έρισε ο ήλιος, πρότεινε στον επισκέπτη του να πούν την προσευχή τους πριν καθίσουν στην τράπεζα. Ο άλλος δέχτηκε πρόθυμα. Άρχισαν. Τότε ο Μένερας είπε απ' έξω ολόκληρο το ψαλτήρι, ενώ ο άλλος αποστήθησε τους δύο μεγάλους προφήτες. Έτσι ξημερώθηκαν και έφυγε ο επισκέπτης, χωρίς κανένας από τους δύο να θυμηθεί το φαγητό που τους περίμενε στην τράπεζα. Ο υποτακτικός κάποιου θεωρητικού γέροντος διηγεί τους αδελφούς πως μια βραδιά έβαλαν τράπεζα να φάνε με το γέροντά του. Ενώ ο νέος άρχισε να λέγει τη συνηθισμένη προσευχή του φαγητού, ο γέροντας ήρθε σε έκσταση και προσήφθητο στην ίδια θέση ακίνητος ως το άλλο βράδυ. Φανέρωσε ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον αδελφό πως είχε αρπαγεί ο νους του στα ουράνια και έβλεπε απόκρυφα μυστήρια. Κάποιος ερημίτης που είχε μεγάλη ταπεινοσύνη στην καρδιά του έλαβε από το Θεό διορατικό χάρισμα. Έτσι μια μέρα προείδε πως πήγαιναν κοσμικοί άνθρωποι να τον επισκεφθούν και λυπήθηκε γι' αυτό. Σηκώθηκε τότε και πήγε σε ένα συνασκητή του να τον παρακαλέσει να προσευχηθούν μαζί στον Κύριο να του πάρει το χάρισμα. Ενώ λοιπόν προσεύχονταν, άκουσαν φωνή να λέγει: «Σου παίρνω το χάρισμα, αλλά όταν θελήσεις το έχεις πάλι». Σε ένα πολύ ταπεινό μοναχό φάνηκε ο διάβολος σαν άγγελος φωτεινός και του είπε, για να το ρίξει σε υψηλοφροσύνη: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλη και ήρθα να σε χαιρετήσω γιατί έχεις πολλές αρετές και σου αξίζει». «Κοίτα μην έχεις κάνει λάθος», αποκρίθηκε χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του ταπεινός καλόγερος. «Εγώ ζω ακόμη στην αμαρτία και γι' αυτό δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους». Οδήγησαν κάποτε στον Ναβάλο Εγκίνο ένα δυστυχή δαιμονισμένο και τον παρακαλούσαν να τον κάνει καλά. «Δεν έχω τέτοιο χάρισμα», έλεγε εκείνος με ταπεινοσύνη. «Πηγαίνετε στον Ναβά Ζήνωνα, εκείνος με την προσευχή του μπορεί να διώξει το δαιμόνιο». Πήγαν τον άνθρωπο στον Ναβά Ζήνωνα. Εκείνος τον λυπήθηκε και άρχισε να εξορκίζει το πονηρό πνεύμα να φύγει από το βασανισμένο πλάσμα. Το δαιμόνιο άρχισε να γριεύει και ξαφνικά φώναξε στο γέροντα: «Μήπως νομίζεις πως για λόγους σου φεύγω? Ο Αβάς Λογκίνος προσεύχεται αυτή τη στιγμή και η δική του προσευχή δεν μ' αφήνει να σταθώ. Σε σένα δεν δίνω καμιά σημασία». Μια γυναίκα πάλι που έπασχε από καρκίνο, επειδή είχε ακούσει τη φήμη του Αβά Λογκίνου, ξεκίνησε να πάει να τον βρει να της δώσει την υγεία της. Καθώς τον γύρευε στην τύχη μέσα στην έρημο, συνάντησε ένα γέροντα καλόγερο να κόβει ξύλα. Πήγε κοντά του και τον ρώτησε πού έμενε ο Αβάς Λογκίνος. «Τι τον θέλεις?», ρώτησε εκείνος. «Σε συμβουλεύω να μην πας, γιατί δεν είναι καλός άνθρωπος. Αλλά μήπως υποφέρεις από τίποτε?». Η δυστυχισμένη γυναίκα του έδειξε τότε μια ανοιχτή πληγή που έβγαζε αφόρητη δυσοσμία. Ο καλόγερος της σταύρωσε και της είπε: «Γύρισε σπίτι σου και ο Θεός θα σου δώσει την υγεία σου. Ο Λογκίνος δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τίποτε». Έφυγε εκείνη δίνοντας πίστη στα λόγια του αγνώστου. Ώσπου να φτάσει σπίτι της δεν έμεινε ίχνος από τη φοβερή αρρώστια. Αργότερα έμαθε από τους αδελφούς πως εκείνος που την είχε κάνει καλά με τέτοιο παράδοξο τρόπο ήταν ο ίδιος ο Αβάς Λογκίνος. Ένας αρχάριος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πως σε μερικούς ανθρώπους έχει δοθεί το χάρισμα να βλέπουν αποκαλύψεις και να μαθαίνουν ουράνια μυστήρια. «Μη μακαρίζεις μόνο αυτούς, παιδί μου», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «μα πιο πολύ εκείνους που βλέπουν διαρκώς τις αμαρτίες τους, αποκαλύπτουν τις αδυναμίες τους και γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους». «Πριν λίγες ημέρες, Αβά», είπε πάλι ο αδελφός, «είδα ένα μοναχό να βγάζει δαιμόνιο από κάποιον άρρωστο και τον θαύμασα». «Εγώ δεν επεθύμησα ποτέ», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να διώχνω δαιμόνια και να γιατρεύω αρρώστιες. Παρακαλώ μόνο τον Θεό να μην γίνω ο ίδιος περίγελος του Σατανά και αγωνίζομαι να καθαρίσω το μυαλό μου από πονηρές σκέψεις. Αν το κατορθώσω, τότε θα είμαι άξιος θαυμασμού. Όποιος πετύχει να καθαρίσει τη ψυχή του από αμαρτίες και αγαπά τον Θεό και τον πλησίον του, θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή μαζί με τους θαυματουργούς πατέρας». Ένας ευλαβής χριστιανός άφησε τον κόσμο, πήρε το μικρό του γιο και πήγε στην έρημο. Πέρασαν χρόνια. Ο πατέρας που είχε προοδεύσει πολύ στην αρετή έφερε με την προσευχή του στα λογικά του κάποιο δαιμονισμένο. Τότε ο γιος πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του παραπονέθηκε.
«Ο πατέρας μου, Αβά, πρόκοψε πιο πολύ από μένα και διώχνει δαιμόνια». «Δεν είναι μόνο αυτό σημάδι προκοπής», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Δεν είναι του ανθρώπου αλλά του Θεού η δύναμης που κάνει θαύματα, καθώς και η πίστη του αρρώστου των συγγενών του. Πολλοί που δεν κατάλαβαν αυτό έπεσαν σε υπερηφάνεια και ζημιώθηκε η ψυχή τους. Η πιο μεγάλη προκοπή για τον άνθρωπο είναι η ταπεινοσύνη της καρδιάς. Όποιος αξιωθεί να την αποκτήσει δεν έχει φόβο να παρασυρθεί ποτέ από το κακό και την αμαρτία». «Επιθυμείς, αδελφέ, να διώχνεις δαιμόνια», ρωτά ο Αβάς Πιτηρίων, ο μαθητής του Οσίου Αντωνίου. «Μάθε πρώτα να υποτάσσεις τα πάθη σου. Όποιο πάθος βγάλεις από μέσα σου, διώχνεις μαζί και το δαιμόνιο που το προκαλεί, γιατί κάθε πάθος έχει και το δαιμόνιο του. Νικώντας τα πάθη, διώχνεις και το διάβολο που τα υποκινεί». Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς μιας φοινικιάς που είχε φυτρώσει έξω από την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνιες στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια. «Τι κέρδισα τάχα», έλεγε στον εαυτό του. «Ούτε αποκαλύψεις είδα, ούτε κανένα θαύμα έκανα, όπως η παλία σκητέ. Ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί προκόψω περισσότερο». Το είχε σχεδόν αποφασίσει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός, που τον λυπήθηκε για τους τόσους κόπους του, έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις», του είπε ο άγγελος, «από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός, να μείνεις τόσα χρόνια ολομόναχος σε αυτόν τον άγριο τόπο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς τούτου του δέντρου. Κάνε λίγη ακόμη υπομονή και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση». Έτσι έμεινε στον τόπο του ερημίτης, ευχαριστώντας το Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του. Κάποιος γέροντας, πολύ πνευματικός, αξιώθηκε να βλέπει ορατό σημείο του Αγίου Πνεύματος στα στόματα των αδελφών, τη στιγμή που αντάλλαζαν αδελφικό ασπασμό στη Θεία Λειτουργία, όταν ο διάκονος έλεγε το «αγαπήσομεν αλλήλους». Τέταρτο μέρος. Θεία Ευχαριστία. Την παρακάτω ιστορία διηγήθηκε ο Όσιος Αρσένιος στους μαθητές του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε υπεί. Έτσι έφτασε ως εμάς. Κάποιος αναχωρητής, από αμάθεια πιο πολύ, δεν ήθελε να παραδεχθεί πως ο Άγιος Σάρτος που μεταλαμβάνομαι είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επεχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άφρατα μυστήρια, ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει την αλήθεια για να μην χάσει τους σκόπους του. Μια Κυριακή ο αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δυο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Τη στιγμή που ο ιερεύς πήρε στα χέρια του τον πρόσφορο για να προσκομίσει, είδαν κατάπληκτη ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε και αυτός, συγχρόνως με τον ιερέα, το θείο βρέφος και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που τον συγκλώνησε ολόκληρο, όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει, είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα θεία μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Έτσι είδε πάλι άρτο και ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο Ισάκ, ο μαθητής του Αβά Απολό, ανάμεσα στις άλλες αρετές του, είχε και ξεχωριστή ευλάβεια για τα άχαρντα μυστήρια. Όταν επρόκειτο να κοινωνήσει, ετοιμαζόταν πολλές ημέρες πριν, με προσευχή ιδιαίτερη και πνευματική μελέτη. Όσο διαρκούσε η Θεία Λειτουργία, δεν άφηνε κανένα, οποιαδήποτε ανάγκη κι αν παρουσιαζόταν, να του μιλήσει μέσα στην Εκκλησία. Ύστερα από την απόλυση έτρεχε στο κελί του σαν να τον κυνηγούσαν. Είχε γίνει συνήθεια στη σκήτη να δίνουν στους αδελφούς μετά τη λειτουργία ένα κομμάτι από την προσφορά και ένα ποτήρι κρασί.
Ο Ισαάκ ποτέ δεν στάθηκε να πάρει, για να μην χρονοτριβήσει έξω από το κελί του και σκορπιστεί ο νους του. «Γιατί μας αποφεύγεις, Αβά, όταν έρχεσαι στην εκκλησία?» τον ρώτησαν κάποτε οι νεότεροι. «Ο Θεός να σας πληροφορήσει, αδελφοί μου», αποκρίθηκε εκείνος, «πως δεν αποφεύγω εσάς, αλλά την πονηρία του διαβόλου. Όταν κρατάς αναμένη λαμπάδα και σταθείς πολλή ώρα στον αέρα, δίχως άλλο θα σου σβήσει. Το ίδιο παθαίνει και ο νους. Φωτίζεται από τη χάρη των μυστηρίων στην εκκλησία, μα σαν αργοπορήσουμε έξω από το κελί μας, φυσά σε αυτόν ο άνεμος της πολυπραγμοσύνης και σβήνει ο ταλέπορος». Διηγούνται οι βιογράφοι του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου πως ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός ήταν και τούτο. Όταν ιερουργούσε, γιατί είχε το αξίωμα της ιεροσύνης, έβλεπαν οι μαθητές του, όσοι τουλάχιστον ήσαν άξιοι, Άγιο Άγγελο να τον εξυπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα. Όταν οι μοναχοί του πλησίαζαν να κοινωνήσουν, έβλεπε στα πρόσωπά τους όσιος ποιοι ήσαν προετοιμασμένοι και ποιοι απροετοίμαστοι ή και ανάξιοι να προσέλθουν, και ευθύς τους εμπόδιζε. Ύστερα τους καλούσε σε εξομολόγηση για να καθαρίσουν την ψυχή τους. Για κάποιον Άγιο Επίσκοπο, λέγουν ακόμη οι πατέρες, πως όταν έβγαινε να κοινωνήσει το λαό, έβλεπε να πηγαίνουν οι χριστιανοί άλλοι με κατάμαυρο πρόσωπο, άλλοι με ξογκωμένα και ραθισμένα μάτια, που μόλις έπαιρναν τα άχρωτα μυστήρια εκέγοντο. Άλλοι πάλι πήγαιναν με ολόλευκα φορέματα και φωτισμένη όψη. Το Άγιο Σώμα του Κυρίου που έπαιρναν με πολύ προσοχή και βλάβεια, τους λάμπρινε περισσότερο. Ο Επίσκοπος παρακάλεσε τον Θεό να του αποκαλύψει το μυστήριο που έβλεπε μπροστά του. Άγγελος Κυρίου του εξήγησε πως όσοι πήγαιναν να κοινωνήσουν με λαμπρό πρόσωπο και λευκή στολή ζούσαν με αγνότητα και σοφροσύνη, ήσαν δίκαιοι, συμπαθεί στους άλλους και φιλεύσπλαχνοι. Πλησίαζαν τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση και Θεία Χάρης τους εδεσκίαζε. Εκείνοι που φαίνονταν κατάμαυροι ήσαν ρυθισμένοι στη λάσπη των σαρκικών επιθυμιών. Όσοι είχαν ερεθισμένα και εξογκωμένα μάτια ήσαν πονηροί και άδικοι, φθονεροί και άθλιστοι. Αυτοί όχι μόνο δεν ωφελούνται από τη Θεία Κοινωνία, μα καταδικάζονταν γιατί τολμούσαν να πλησιάσουν με βαρημένη συνείδηση, χωρίς μετάνοια και προετοιμασία. Από τότε ο καλός ποιμενάρχης κήρυξε μετάνοια και διόρθωση ζωή στο ποιμνιό του, που του εμπιστεύτηκε ο Κύριος και εμπόδιζε τους αναξίους από τη Θεία Κοινωνία. Ο Ελενοπόλεος Παλάδιος μας κάνει γνωστή στα απομνημονεύματά του την πνευματική ζωή των μοναχών της εποχής του. Σε μια από τις περιοδίες του στην Αφρικανική έρημο γνώρισε τον περιβόητο Αβά Απολό, που είχε στη συνοδεία του πάνω από 500 μαθητάς. Το καθημερινό πρόγραμμα της ζωής τους, μας λέει ο Παλάδιος, ήταν αυτό περίπου. Νύστευαν ως την 9η ώρα, ενώ εργάζονταν με απόλυτη σιωπή. Μετά σταματούσαν το εργόχειρο, πήγαιναν όλοι στην εκκλησία της Σκήτης και παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία με πολλή ευταξία και κατάνοιξη. Στο τέλος κοινωνούσαν με μεγάλη ευλάβεια τα άχρατα μυστήρια. Ακολουθούσε η λιτή τους τράπεζα. Ψωμί και ομάλα χανικά, ιός, πρεβαρεγμένα, ήταν η πιο συνηθισμένη τους τροφή. Ύστερα κάθονταν γύρω από τον πνευματικό τους πατέρα και διδάσκαλο και άκουγαν με προσοχή το λόγο του Θεού που με πολύ σοφία εκείνος τους ερμήνευε. Έτσι τους έπαιρνε η νύχτα. Έπεφταν λίγες ώρες να ξεκουραστούν για να σηκωθούν πάλι τα μεσάνυχτα να προσευχηθούν και να ψάλουν ύμνους στο Θεό ώσπου να ξημερώσει. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είχε εντελώς εξαϊλώσει, μας βεβαιώνει ο χριστιανός περιηγητής. Περιοδεύοντας τους ερημίτες, διηγείται αλλού πάλι ο Παλάδιος, φτάσαμε κάποτε στη σκήτη του Αβά Όρ που ασκήτευαν πάνω από 1000 μοναχοί. Πατέρα και οδηγό τους είχαν αυτόν τον όσιο. Μόλις φτάσαμε, μας υποδέχθηκε ο γέροντας με ανυπόκριτη χαρά και αφού αντάλλαξε μαζί μας αδελφικό ασπασμό και είπε τη συνηθισμένη για την περίσταση προσευχή, μας έπλυνε μόνος του τα πόδια. Ύστερα μας έβαλε να καθίσουμε κοντά του και μας είπε λόγια ωφέλιμα από τη γραφή. Ήταν άνθρωπος βαθιά μελετημένος και φωτισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μας προέτρεψε ακόμη, καθώς έκανε σε όλους τους φιλοξενουμένους του, να μην πάρουμε σωματική τροφή πρώτου κοινωνήσουμε με τους αδελφούς τα άχρατα μυστήρια. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τη Θεία Λειτουργία στο Κυριακό
και κοινωνήσαμε μαζί τους. Ύστερα μας πήρε στην τράπεζα και κάθισε κοντά μας για να μας χορταίνει συγχρόνως με το λιτό φαΐ και με την πλούσια διδαχή του. Απόσπασμα επιστολής του Μεγάλου Βασιλείου σε κάποια ευγενή πατρικία. Καλό και ωφέλιμο είναι να κοινωνείς κάθε ημέρα και να μεταλαμβάνεις το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, διότι αυτός ο ίδιος μας λέγει: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον». Ποιος λοιπόν αμφιβάλλει ότι συμμετέχουν διαρκώς της ζωής δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι ζει πολυμερώς? Εμείς εδώ συνηθίζουμε να κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και όποια άλλη ημέρα τύχει μνήμη Αγίου. Την ακόλουθη ιστορία διαβάζουμε στη βιογραφία του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Ένας άσωτος νέος στην Αλεξάνδρεια γοητεύτηκε από την ομορφιά μιας παντρεμένης γυναίκας που ήταν παράδειγμα τιμιότητος και σοφροσύνης. Επειδή κατάλαβε πως ήταν αδύνατο να την παρασύρει στα δίχτυα του με άλλο τρόπο, πήγε σε ένα μάγο και του έταξε πολλά χρήματα αν κατόρθωνε με τη σκοτεινή του τέχνη να τη φέρει στο σκοπό του. Ούτε έτσι όμως κατάφερε αυτό που ήθελε. Ο μάγος τότε από εκδίκηση έκανε να φαίνεται η νέα στα μάτια των ανθρώπων σαν φοράδα. Έτσι τη βρήκε ο άντρας της ένα βράδυ που γύρισε από τη δουλειά του στο σπίτι του. Απαρηγόρητος για τη συμφορά, φώναξε τους ιερείς να κάνουν αγιασμό και να προσευχηθούν για αυτήν. Καταλάβαινε πως όλα αυτά οφείλονταν σε διαβολική ενέργεια. Βλέποντας όμως πως δεν γινόταν τίποτε, την τρίτη μέρα έδεσε από το λαιμό τη δυστυχισμένη γυναίκα και την οδήγησε στον Όσιο Μακάριο, που η φήμη του, σαν θαυματουργού, είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο. Στο δρόμο τον σταματούσαν οι καλόγυροι και τον ρωτούσαν πού πήγαινε εκείνη τη φοράδα. Έτσι ο δυστυχισμένος αναγκαζόταν να διηγείται σε όλους τη συμφορά του. Σαν έφτασε στη σκήτη, είπαν οι αδελφοί στον Όσιο πως ένας άνθρωπος με μια φοράδα πήγαινε να τον επισκεφθεί. «Πώς σας ξεγελά ο διάβολος», τους είπε εκείνος αυστηρά, «και βλέπετε έτσι το λογικό πλάσμα του Θεού? Εγώ τη βλέπω γυναίκα όπως είναι στην πραγματικότητα». Πήγε τέλος ο άνθρωπος και αφού έβαλε μετάνοια στο γέροντα, του διηγήθηκε το κακό που τόσο ξαφνικά τον βρήκε. Ο Όσιος τον άκουσε με συμπόνια. Ύστερα έβαλε νερό σε ένα μικρό δοχείο, προσευχήθηκε, το ευλόγησε και ράντισε με αυτό τη δυστυχισμένη γυναίκα. Τότε την είδαν όλοι με την πραγματική μορφή της. Ο Όσιος τους εξήγησε πως το φαινόμενο εκείνο δεν ήταν τίποτα άλλο από φαντασία διαβολική. Κατόπιν είπε στη γυναίκα συμβουλευτικά: «Μη λείπεις ποτέ από την εκκλησία όταν γίνεται λειτουργία και να κοινωνείς συχνά, γιατί και τούτο το κακό σε βρήκε επειδή έχεις μείνει 5 εβδομάδες ακοινώνητη». Κεφάλαιο έκτον. Πρώτο μέρος. Ησυχία. Ρώτησαν μια φορά οι αδελφοί τον μεγάλο εραστή της ησυχίας, τον Όσιο Αρσένιο, γιατί τους απόφευγε τόσο πολύ. «Φοβάσαι μη ζημιωθείς από μας, Αβά. Ο Θεός γνωρίζει τέκνα και ότι σας αγαπώ πολύ και ότι δεν σας αποφεύγω από φόβο. Μα είναι αδύνατο να μοιράσω στα δύο την καρδιά μου ανάμεσα σε ανθρώπους και στο Θεό δηλαδή. Ούτε να βρίσκομαι πότε με σας και πότε με εκείνον. Δεν είναι λογικότερο να βρίσκομαι διαρκώς με εκείνον? Κι οι άγγελοι ένα σκοπό και ένα θέλημα έχουν, πως να υμνούν ακατάπαυστα το Θεό και να υπηρετούν τις βουλές Του. Των ανθρώπων όμως οι βουλές και οι σκοποί διαφέρουν μεταξύ τους. Συμφέρον λοιπόν της ψυχής είναι να αρέσει στο Θεό πιο πολύ παρά στους ανθρώπους. Λέγουν πως από θεία προτροπή αγάπησε τόσο πολύ την ησυχία τούτος ο Όσιος. Ενώ προσήφιε το μια μέρα και παρακαλούσε το Θεό να του υποδείξει με ποιο τρόπο βέβαιο θα έβρισκε τη σωτηρία του, άκουσε φωνή να του λέγει: «Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας».
Στους πατέρες που τον ρωτούσαν γιατί οι ησυχαστές αποφεύγουν τόσο πολύ τη συναναστροφή των ανθρώπων, Όσιος Αρσένιος είπε το παρακάτω χαριτωμένο παράδειγμα. Όσο η κόρη βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι του πατέρα της, πολλοί τη γυρεύουν σε γάμο. Όταν όμως πανδρευθεί πια, αρχίζει να μην αρέσει σ' όλους. Άλλοι την επενούν και άλλοι της βρίσκουν πολλά ψεγάδια. Πάβει έτσι να έχει την υπόλοιψη που είχε όταν ήταν αθέατη. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν πολυπαρουσιάζεται, χάνει το υψηλό που έχει και δεν αρέσει σε πολλούς. Περιόρισε τη σχέση σου με τους ανθρώπους, συμβουλεύει ο Αββάς Δουλάς, για να μην θολωθεί ο νους σου από περισπασμούς και μέρημνες και χάσεις έτσι τον ελεύθερο αέρα της ησυχίας. Η ψυχή που έχει γευθεί τη γλύκα της ησυχίας τη γυρεύει παντού και πάντοτε, όχι από μίσος ή περιφρόνηση προς τους ανθρώπους, αλλά από έρωτα για αυτή, λέγει ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης. Λένε πως ο Αββάς Ισίδωρος, όταν καταλάβαινε ότι του πήγαιναν επισκέπτες, έτρεχε να κρυφτεί σε ένα απόμερο κελί που μόνο αυτός ήξερε, για να μην τον βρουν. Στους αδελφούς που τον ρωτούσαν γιατί το έκανε, απαντούσε: «Και τα θηρία, παιδιά μου, που προλαβαίνουν και κρύβονται στις φωλιές τους, γλιτώνουν τον κίνδυνο». «Τι να κάνω, πάτερ», ρώτησε ο Αββάς Μωυσής τον Όσιο Μακάριο, όταν ήταν στη σκήτη. «Διψώ για ησυχία, μα με τις συχνές τους επισκέψεις οι αδελφοί δεν μ' αφήνουν να την απολαύσω». «Είναι η φύση σου απαλή, καθώς βλέπω, Μωυσή», του αποκρίθηκε ο γέροντας, «και δεν θα απαλλαγείς ποτέ από αυτή την ενόχληση, αν δεν καταφύγεις πολύ βαθιά στην έρημο». Ο Μωυσής ακολούθησε την υπόδειξη του Οσίου και βρήκε την ψυχική του ανάπαυση. Ο Αββάς Αϊό επίσης ζήτησε να ακούσει ωφέλιμη συμβουλή από το στόμα του Οσίου Μακαρίου. «Απόφευγε τις συχνές συναναστροφές με τους ανθρώπους», του σύστηχε ο Άγιος Γέροντας, «και τις πολλές συνομιλίες. Αγάπησε την ησυχία της μοναξιάς για να κερδίσεις κατάνοιξη και δάκρυα». Κάποιος αρχάριος μοναχός παρακάλεσε τον Αββά Ρούφο να τον διδάξει τι είναι η ησυχία και σε τι ωφελεί τον άνθρωπο. «Η ησυχία», αποκρίθηκε ο γέροντας, «είναι να είσαι κλεισμένος στο κελί σου με επίγνωση και φόβο Θεού, διώχνοντας μακριά από την ψυχή σου τη μνησικακία και την υψηλοφροσύνη. Αυτή η ησυχία γεννά πολλές αρετές και προφυλάει την ψυχή από τις επιθέσεις του πονηρού. Η συχνή ενθύμηση του θανάτου θα σε βοηθήσει να την αποκτήσεις τέκνον, και αυτή πάλι θα σε οδηγήσει με βεβαιότητα να βρεις τη σωτηρία σου». Ένας αξιωματικός από τη Ρώμη, βασιλικός απεσταλμένος, έφτασε κάποτε στην έρημο στο κελί του Οσίου Αρσενίου να του παραδώσει έγγραφο διαθήκη κάποιου συγγενή του συγκλητικού, που είχε πριν λίγους μήνες πεθάνει και τον είχε αφήσει γενικό κληρονόμο της τεραστίας περιουσίας του. Διάβασε το έγγραφο ο Όσιος με αδιαφορία και ετοιμάστηκε να το σχίσει. «Για το όνομα του Θεού, Αββά», μόλις τον πρόλαβε ο αξιωματικός, «είμαι προσωπικά υπεύθυνος γι' αυτό και κινδυνεύω να χάσω τη θέση μου». Τότε του το έδωσε πίσω ο Όσιος. «Εγώ», του είπε, «έχω πεθάνει πολύ πριν από αυτόν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να κληρονομήσω τον προλίγου αποθανόντα?» Ένας ερημίτης πολύ ενάρετος αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το χάρισμα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η φήμη του έφτασε ως την Κωνσταντινούπολη. Κάποτε τον προσκάλεσε ο βασιλιάς στο παλάτι να πάρει την ευχή του. Εκείνος πήγε πρόθυμα, συνομίλησε με τον βασιλιά και δέχθηκε τη δωρεά που του πρόσφερε, ένα αρκετά σεβαστό ποσό χρημάτων. Σαν γύρισε στον τόπο, του αγόρασε ένα χωράφι και φρόντισε να το καλλιεργήσει. Έτσι απασχολούσε αρκετό χρόνο σε αυτό. Μια μέρα έφεραν έναν δαιμονισμένο να τον κάνει καλά. Ο ερημίτης εξόρκιζε το δαιμόνιο να φύγει, μα εκείνο δεν εννοούσε να υπακούσει. Σε μια στιγμή του είπε με θρασίτητα: «Τώρα πια δεν σε ακούω, γιατί δεν σε φοβάμαι». «Πώς έτσι?», ρώτησε με απορία ο ερημίτης. «Γιατί έγινες όμοιος με τους άλλους», αποκρίθηκε το πονηρό πνεύμα. «Παραμέλησες την ησυχία και τη φροντίδα της ψυχής σου για να ασχολείσαι με τα γήινα». Ο
ηγούμενος ενός μεγάλου κοινοβίου που είχε στην υποταγή του πολλούς μοναχούς, ρώτησε μια μέρα τον Άγιο Κύριλλο, τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, ποιοι ενόμιζε πως εκτελούν καλύτερα το θέλημα του Θεού, οι κοινοβιάρχες που οδηγούν ψυχές στον ουρανό ή οι συχαστές που φροντίζουν μόνο για τη δική τους σωτηρία? Ανάμεσα στον Ηλία και στον Μωυσή, αποκρίθηκε ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνει διάκριση, και οι δυο ευαρέστησαν το Θεό. Γυρίζοντας κάποτε από την εκκλησία της Σκήτης, ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός άκουσε φιλονικίες και φωνές στον δρόμο. Προτού μπει μέσα, έκανε τρεις φορές το γύρο του κελιού του. «Γιατί το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος που έτυχε να τον ειδεί. «Για να διώξω από τα αυτιά και το κεφάλι μου τα λόγια που άκουσα», αποκρίθηκε Όσιος, «για να έχω μέσα ήσυχο το μυαλό μου». «Αγάπα τη σιωπή και την ησυχία, αδελφέ», συμβουλεύει κάποιος γέροντας. «Ελευθέρωσε τον εαυτό σου από τις πολλές φροντίδες. Απασχόλησε τον νου σου με θεία νοήματα. Κοιμήσου και ξύπνα με το φόβο του Θεού και μη φοβάσαι πως θα σε νικήσει ο διάβολος». «Αν και είναι πολύ μεγάλος ο σκοπός και ο αγώνας των Αγίων», λέγει άλλος πατήρ, «ανταμείβονται όμως με την ελευθερία από τις υλικές φροντίδες». Ο Παΐσιος, ο μικρότερος αδελφός του Αβά Ποιμένος, συναναστρεφόταν κάποιον μοναχό που δεν είχε καλή φήμη. Ο Όσιος λυπόταν πολύ γι' αυτό και αναγκάστηκε να το εξομολογηθεί στο γέροντά του, τον Αβά Αμμονά. «Ζεις ακόμη ποιμήν», του είπε ο γέροντας. «Κλείσου στο κελί σου και πες το λογισμό σου πως εδώ και ένα χρόνο βρίσκεσαι στο μνήμα». «Η ησυχία», λέγει κάποιος πατήρ, «η σιωπή και η κρυφή πνευματική εργασία φέρνουν αγιότητα». Ένας νέος μοναχός παρακάλεσε τον Αβά Μωυσή να του δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. «Κάθισε στο κελί σου και αυτό θα σε διδάσκει», του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. «Αδύνατο να έχεις την καρδιά του διαρκώς τον Χριστό ο μοναχός, χωρίς ησυχία, ταπεινοσύνη και αδιάλειπτη προσευχή», συνήθιζε να λέγει ο παραπάνω γέροντας. Λένε πως η Οσία Σάρα η ασκήτρια έμενε σε μια σπηλιά κοντά στις όχθες του Νείλου και στο διάστημα των 60 χρόνων που ασκήτευε εκεί δεν πρόβαλε ούτε μια φορά να ειδεί το μεγάλο ποτάμι. Δύο αδέλφια συμφώνησαν να γίνουν καλόγεροι. Ο ένας πήγε βαθιά στην έρημο, βρήκε μια σπηλιά και έμεινε εκεί να ασκητεύει μόνος. Ο άλλος πήγε σε ένα κοινόβιο. Έμεινε μερικά χρόνια υποτακτικός και ύστερα τον έκαναν ηγούμενο. Ο ησυχαστής πήρε χάρισμα από το Θεό να γιατρεύει όλες τις αρρώστιες και να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Σαν το έμαθε ο αδελφός του κοινοβιάρχης, λυπήθηκε. Αυτός δεν είχε κανένα πνευματικό χάρισμα. «Γιατί λυπήσαι», του είπε μια νύχτα στον ύπνο του ο Θεός. «Ο αδελφός σου διάλεξε για την αγάπη μου τη μοναξιά. Μέρα και νύχτα κλαίει τις αμαρτίες του. Υποφέρει πείνα και δίψα και κάθε άλλη κακοπάθεια. Σε σένα αρκεί η παρηγοριά που παίρνεις από τους ανθρώπους». Ένας νέος μοναχός σε κάποιο κοινόβιο πρόδοξε πολύ στην αρετή. Οι ερημίτες από τις γειτονικές κήτες που άκουσαν τη φήμη του πήγαν μια μέρα να τον γνωρίσουν από κοντά. Τον βρήκαν στο ξυλουργείο του μοναστηριού απασχολημένο με το εργόχειρό του. Σαν είδε εκείνος τους ξένους μοναχούς, σηκώθηκε και τους χαιρέτησε με μια υπόκληση. Ύστερα κάθισε πάλι με σιωπή στη δουλειά του. Οι ερημίτες περίμεναν να τους πει τίποτε, μα όταν είδαν πως δεν άνοιγε το στόμα του να τους μιλήσει, του είπαν σκανδαλισμένοι: «Ποιος έκανε καλόγερο, αδελφέ, και δεν σε δίδαξε πως να φέρεσαι στους ξένους? Ούτε να εύχεστε για μένα δεν μας είπες». «Ο αμαρτωλός Ιωάννης», αποκρίθηκε εκείνος ταπεινά, «δεν είναι άξιος για τέτοια». Δεύτερο μέρος, σιωπή. «Ο άνθρωπος που αγαπά τη σιωπή και αποφεύγει τις πολλές κουβέντες», έλεγε ο Αβάς Μωυσής, «μοιάζει με όριμο σταφύλι γεμάτο γλυκό χυμό, ο πολυλογάς με αγουρίδα». «Υπάρχουν άνθρωποι που με τα χείλη σωπαίνουν και με το νου φλιαρούν», λέγει άλλος πατήρ. «Άλλοι μιλάνε από το πρωί ως το βράδυ και όμως κρατάνε σιωπή, γιατί τίποτα από αυτά που λένε δεν είναι περιττό και ανώφελο». Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ο Αβάς Παμβό είπε αυτά τα λόγια στους αδελφούς που βρέθηκαν γύρω του.
αφότου έγινα καλόγερος, παιδιά μου, ούτε μια φορά δεν μετανόησα για κουβέντα που βγήκε από το στόμα μου. Κι όμως, τώρα πάω στον Κύριό μου με συνέστηση που δεν έχω βάλει αρχή ακόμη. Λένε και τούτο για τον Μακάριο Παμβό. Ενώ ήταν πολύ μελετημένος και γνώριζε καλά την Αγία Γραφή, δεν έδινε ποτέ παρευθής απάντηση όταν τύχαινε να του ζητήσουν την εξήγηση κάποιου γραφικού ρητού. «Αφήστε με να σκεφτώ πρώτα», έλεγε. Περνούσαν πολλές εβδομάδες προτού δώσει απόκριση. Έτσι οι ερμηνείες που έκανε με τόση περίσκεψη ήταν γεμάτες σοφία που του χάριζε το Άγιο Πνεύμα. Οι αδελφοί της δέχονταν με πολύ ευλάβεια, σαν να είχαν βγει από το στόμα του Θεού. Κάποιος αδελφός παρακάλεσε το γέροντά του να του εξηγήσει ποιος να είναι τάχα ο αργός λόγος για τον οποίο θα απολογηθούμε στον Κρητή. «Κάθε συζήτηση που αφορά μόνο τα γήινα», εξήγησε ο γέροντας, «καταντά αργός λόγος. Όταν κουβεντιάζεις για τη σωτηρία της ψυχής δεν αργολογείς, αλλά και από τούτο προτιμότερο είναι η σιωπή. Πόσες φορές, κουβεντιάζοντας για ωφέλιμα πράγματα, δεν ξεγλιστρά η γλώσσα μας και στα βλαβερά. Μην βιάζεσαι να δώσεις απόκριση προτού σκεφτείς καλά αυτό που θα πεις», συμβουλεύει άλλος πατήρ. Κάθε Κυριακή που πήγαινε στην εκκλησία ο Αββάς Σαμόης μαζί με τον μαθητή του, περπατούσε σε απόσταση ο ένας από τον άλλο, εκτός αν είχε κάτι ο νέος να εξομολογηθεί. «Δεν θέλω να κουβεντιάζομαι στο δρόμο», έλεγε ο αγαθός γέροντας. «Μήπως κοντά στα χρήσιμα πούμε και πολλά περιτά». Ο Αμούν, νέος και αρχάριος ακόμη μοναχός, πήγε να συμβουλευτεί τον Όσιο ποιμένα. «Όταν έρχεται κανένας από τους αδελφούς στο κελί μου ή εγώ πηγαίνω στο δικό του για δουλειά, αποφεύγομαι τις συζητήσεις από φόβο, μην πέσαμε σε αργολογία», του είπε. «Καλά κάνετε», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Η νεότης έχει ανάγκη από πολύ προσοχή». «Τι έκαναν οι πατέρες σε τέτοια περίπτωση?», ζήτησε να μάθει ο Αμούν. «Εκείνοι, παιδί μου, ούτε στο στόμα ούτε στην καρδιά είχαν τίποτε περιττό για να συζητήσουν. Έτσι δεν είχαν φόβο να πέσουν σε αργολογία». «Όταν βρεθώ στην ανάγκη να κουβεντιάσω με κάποιον», ρώτησε πάλι ο νέος, «τι είναι καλύτερα να πω, λόγια της Γραφής ή των Πατέρων?» «Α, δεν μπορείς να σοπάσεις», πράγμα ορθότερο για τους νέους, «προτίμησε τους λόγους των Πατέρων που είναι πρακτικότεροι», αποκρίθηκε Όσιος. «Τα λόγια της Γραφής ούτε εύκολα ούτε αντιληπτά είναι από τους πολλούς». «Δεν είναι σοφία», γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, «να ξέρει κανείς να συζητεί αριστοτεχνικά. Σοφία είναι να ξέρεις πότε πρέπει να μιλήσεις και τι πρέπει να πεις. Δείχνε πως είσαι αμαθής για να αποφύγεις πολλούς κόπους. Πολλές ανώφελες κοτούρες έχει εκείνος που παρουσιάζει τον εαυτό του πολυμαθή. Μη καυχάσαι για πολυμάθεια, γιατί είναι περισσότερα εκείνα που δεν ξέρεις από εκείνα που έχεις μάθει». Ένας νέος εξομολογήθηκε στενοχωρημένος στον Αββά Ματώη. «Πολλές θλίψεις μου προξενεί συχνά η γλώσσα μου, Πάτερ. Αδύνατο να τις συγκρατήσω, να μην ελέγχει και κατακρίνει τους αδελφούς μου. Αν σου φαίνεται αδύνατο να δαμάσεις τη γλώσσα σου, τότε απόφευγε τις συναναστροφές», τον συμβούλεψε ο γέροντας. «Περιορίσου στον εαυτό σου. Η ατράπεια της γλώσσας είναι ηθική αρρώστια, μεταδοτική γι' αυτό και επικίνδυνη. Εγώ, καθώς βλέπεις, ζω ολομόναχος, όχι από αρετή αλλά από αδυναμία. Πρέπει να νιώθει πολύ δυνατός ο καλόγερος που συναναστρέφεται τους ανθρώπους». «Αν αποκτήσεις την αρετή της σιωπής», λέγει κάποιος Σαββάς, «μη καυχηθείς πως κατόρθωσες κάτι σπουδαίο. Πείσε καλύτερα τον εαυτό σου πως δεν είσαι άξιος ούτε να μιλάς». Ένας από τους γέροντες σε κάποια σκήτη είχε διορατικό χάρισμα. Όταν γινόταν σύναξη και συζητούσαν ζητήματα πνευματικά οι πατέρες, ο γέροντας έβλεπε γύρω του αγγέλους να τους χειροκροτούν. Όταν η συζήτηση γύριζε στα γήινα, οι άγγελοι απομακρύνονταν λυπημένοι. Έλεγαν συχνά για τον Αββά Όρ οι συνασκητέ του πως ποτέ ψέμα δεν βγήκε από το στόμα του ούτε όρκος. Δεν κατέκρινε ποτέ του άνθρωπου, ούτε τον άκουσαν καμιά φορά να ομιλεί χωρίς να υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Στο νέο μαθητή του συνήθιζε να λέγει: «Πρόσεξε καλά, Παύλε, μη φέρεις ποτέ ξένη κουβέντα σε τούτο το κελί».
«Πόσο δυσκολεύομαι να συγκρατώ τη γλώσσα μου», έλεγε μια μέρα ένας νέος μοναχός στον Αβανίστερο, πολύ στενοχωρημένος. «Όταν κουβεντιάζεις βρίσκεις ξεκούραση. Πότε?» «Τότε για ποιο λόγο κουβεντιάζεις? Μάθε να σωπαίνεις. Προτίμα καλύτερα να ακούς τους άλλους να μιλούν όταν πρόκειται για κάτι ωφέλιμο», τον συμβούλεψε ο σοφός γέροντας. «Όποιος έχει μάθει να σωπαίνει βρίσκει παντού ανάπαυση», λέγει και ο Αβάς Ποιμήν. Λένε πως 3 χρόνια κρατούσε συνεχώς στο στόμα του ένα βότσαλο Αβάς Αγάθων για να συνηθίσει τη γλώσσα του στην τελεία σιωπή. Ερώτησαν κάποτε τον Αβά Παμβό αν είναι καλό να επενεί κανείς τον άλλον. «Καλύτερο απ' όλα είναι η σιωπή», αποκρίθηκε εκείνος. Αν θυμάται συχνά ο άνθρωπος το γραφικό ρητό που λέγει «Εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει», θα προτιμά 1000 φορές να σωπαίνει, έλεγε και ο Όσιος Ποιμήν. Φέριζε κάποτε μαζί με άλλους αδελφούς ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός και άκουσε ξαφνικά έναν από αυτούς να λέει θυμωμένος στο διπλανό του «Ουφ και εσύ!» Τότε παράτησε στη μέση τη δουλειά ο φιλήσυχος γέροντας και γύρισε αμέσως στο κελί του μήπως γίνει φιλονικία και αναγκαστεί να μιλήσει. Μέρος τρίτο, ξενιτία. Πολύ ανώτερο από το να είσαι φιλόξενος είναι να ξενιτεύσεις ο ίδιος για την αγάπη του Χριστού, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος. «Η ψυχή μου ποθεί την ξενιτία», εξομολογήθηκε μια μέρα στο γέροντά του τον Αβά Λούκιο, ο Αβάς Λονγκίνος. «Αν δεν συνηθίσεις πρώτα να συγκρατείς τη γλώσσα σου και στην άλλη άκρη του κόσμου να πας, ξένος δεν θα είσαι. Μάθε να σωπαίνεις και τότε θα έχεις και εδώ ξενιτία», του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. «Αν βρει τόπο ήσυχο που να μπορεί να κάνει τα καθήκοντά του και δεν σπέβδει να κατοικήσει εκεί γιατί λείπουν τα εφόδια για τη συντήρησή του, ο μοναχός αυτός δεν πιστεύει πως υπάρχει Θεός», έλεγε κάποιος γέροντας. Ένας νέος παρακάλεσε τον Όσιο Σισόη να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι ξενιτία. «Αληθινή ξενιτία», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «είναι να μάθει ο άνθρωπος να σωπαίνει πάντοτε και να μην απαιτήσει δικό του πράγμα». Ερώτησαν κάποιο γέροντα ποιο είναι το έργο της ξενιτίας και εκείνος, αντί άλλης απαντήσεως, διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Ένας νέος άφησε την πατρίδα του και ξενιτεύτηκε για τον Χριστό. Πήγε σε μια σκήτη βαθιά στην έρημο και ζήτησε να γίνει μοναχός. Τον δέχτηκαν. Οι αδελφοί της σκήτης είχαν έθιμο να τρώγουν κάθε Κυριακή ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι. Πήγε και ο ξένος να καθίσει μαζί τους την πρώτη Κυριακή που βρέθηκε στην εκκλησία. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν μεταξύ τους οι μοναχοί. «Ποιος τον προσκάλεσε να φάει?» Επειδή κανένας δεν τον ήξερε, του είπαν να σηκωθεί να φύγει. Ο νέος, χωρίς αντίρρηση, έφυγε αμέσως. Σε λίγο όμως μετανόησαν οι αδελφοί για τη συμπεριφορά του στον ξένο και έστειλαν να τον φέρουν πίσω. Εκείνος παρευθύ σε γύρισε. Εθαύμασαν την ακακία του οι μοναχοί και όταν τελείωσε το φαγητό τον ρώτησαν. «Τι να σκέφτηκες τάχα αδελφέ, όταν σε διώξαμε από το τραπέζι και πάλι σε φέραμε πίσω?» «Σκέφτηκα», αποκρίθηκε με απλότητα εκείνος, «πως δεν είμαι καλύτερος από το σκυλί που φεύγει, σαν το διώχνουν και όταν πάλι το φωνάζουν έρχεται». Δύο μοναχοί, διηγείται ένας Άγιος Ερημίτης που είχε από το Θεό διορατικό χάρισμα, ήρθαν κάποτε να μείνουν σε 2 παλιά κελιά, όχι πολύ μακριά από την καλύβα του. Ο ένας ήταν από ξένη χώρα, ο άλλος εντόπιος. Ο εντόπιος πρόδεψε γρήγορα στα πνευματικά, ο ξένος φαινόταν μάλλον αμελής. Ύστερα από μερικά χρόνια αρρώστησε ξαφνικά ο ξένος και πέθανε. Είδα τότε πλήθος αγγέλων να οδηγούν την ψυχή του στον παράδεισο. Προτού όμως μπει μέσα έγινε εξέταση αν θα τον άφηναν ή όχι. Άκουσα τότε φωνή να λέγει. Ήταν πραγματικά λίγο αμελής, αλλά γιατί υπόμενε την ξενιτία ανοίξατε του. Μετά από καιρό αρρώστησε βαριά και ο άλλος. Σαν το έμαθαν οι συγγενείς και οι φίλοι του, έρχονταν κάθε μέρα να τον περιποιούνται και να τον ανακουφίζουν. Στο τέλος πέθανε και αυτός. Άγγελο όμως δεν είδα κοντά του. Γεμάτος απορία έλεγα στον Κύριο. «Γιατί Θεέ μου έδωσες τόση δόξα στον ξένο που ήταν αμελής και σε τούτο τον σπουδαίο τίποτε?» Τότε πήρα αυτή την πληροφορία από Θείο Άγγελο.
Ο ενάρετος μοναχός στο θάνατό του είχε γύρω του φίλους και συγγενείς που του έδιναν μεγάλη παρηγορία. Ο ξένος, αν και λίγο αμελής, επειδή του έλειψε η ανθρώπινη, βρήκε θεϊκή παρηγορία. Τρεις ευσεβείς νέοι, φίλοι μεταξύ τους, ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλιώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Τον συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίου, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριάς στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος κι άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον παλιό τους φίλο να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Τον βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση». Οι άλλοι δύο συμφώνησαν πως ο ερημίτης είχε δίκιο. «Όσο κι αν κοπιάσεις να σπείρεις το δρόμο που πατιέται, χλωρό φύλλο δεν φυτρώνει. Άλλο τόσο κι αν μοχθήσεις να καλλιεργήσεις καρδιά βαρημένη με βιωτικές μέρημνες, άδικα κοπιάζεις. Αδύνατον είναι να βλαστείς οι αρετές. Γι' αυτό οι πατέρες διάλεξαν την ξενιτεία», λέγει κάποιος Σαββάς. «Όταν έπαψαν οι Εβραίοι να ασχολούνται με τις δουλειές των Αιγυπτίων και έμειναν στις σκηνές, έμαθαν πώς να λατρεύουν τον Θεό», λέγει σοφός πατήρ. «Και τα πλοία, όχι στο πέλαγος, αλλά στο λιμάνι εμπορεύονται και κερδίζουν. Το ίδιο και η ψυχή, αν δεν πάψει να ασχολείται με τα πράγματα του κόσμου και δεν μείνει σε τόπο ήσυχο, ούτε τον Θεό βρίσκει, ούτε αρετές αποκτά». Αληθινή ξενιτεία είναι να γνωρίζει να συγκρατεί ο άνθρωπος τη γλώσσα του όπου και αν βρίσκεται, έλεγε ο Αββάς Τιθώρης. Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία. «Γιατί, Αββά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν, μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας. «Ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη, γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν». Ο Αββάς Πίωρ, ο Αιγύπτιος, όταν έφηβος σχεδόν άφησε το σπίτι του για να πάει στην έρημο, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να μην θελήσει ποτέ να ειδεί κανένα από τους συγγενείς του και τήρησε την υπόσχεσή του. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς και τα αδέρφια του πέθαναν όλα εκτός από μια αδελφή. Πολύ ηλικιωμένη πια, έμαθε πού βρισκόταν ο ερημίτης αδελφός της και πεθύμησε να τον ειδεί πρωτού πεθάνει. Επειδή ήταν αδύνατο να πάει η ίδια στην έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο του τόπου να γράψει στον αδελφό της να κατέβει στην πόλη. Εκείνος της έκανε τη χάρη. Ο Αββάς Πίωρ πάλι, για να μην δείξει απήθεια στον επίσκοπο, πήρε συντροφιά ένα συνασκητή του και πήγε ως το πατρικό του σπίτι.
στάθηκε στην αυλόπορτα και έστειλε μέσα τον σύντροφό του να φωνάξει την αδελφή του. Μόλις άκουσε την είδηση η ηλικιωμένη κυρία, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, βγήκε να τον υποδεχθεί. Σαν άκουσε τα βήματά της ο αβάς Πίωρ, σφάλισε τα μάτια του να μην την ειδεί και της είπε: «Αδελφή, εγώ είμαι ο αδελφός σου Πίωρ. Στάσου εκεί και κοίταζέ με όσο θέλεις. Όταν νομίζεις πως ικανοποιήθηκε πια η επιθυμία σου, πες μου να γυρίσω πίσω στην ησυχία». Με αυτόν τον τρόπο ούτε την υπόσχεσή του αθέτησε, ούτε του επισκόπου του την προσταγή παρέβη. Πήγε κάποτε κάποιος απεσταλμένος από την οικογένειά του στο ναβά Ευάγριο το διάκονο. «Ήλθα να σε πληροφορήσω, αδελφέ», του είπε, «πως πέθανε ο πατέρας σου». «Πάψε, άνθρωπέ μου, να βλασφημείς», του αποκρίθηκε αυστηρά ο αβάς. «Ο δικός μου πατέρας είναι αθάνατος». Ένας νέος μοναχός που πριν από λίγο είχε αφήσει τον κόσμο, κυριεύτηκε γρήγορα από την επιθυμία να ειδεί τους γονείς του. Ζήτησε άδεια από τον γέροντά του να πάει για μερικές ημέρες στην πατρίδα του. Εκείνος, βλέποντας την αδυναμία του υποτακτικού του, αναστέναξε βαθιά και του είπε: «Εγώ σ' αφήνω να πας, παιδί μου, αλλά βάλε καλά στο νου σου αυτό που θα σου πω. Όταν ξεκινούσες από την πατρίδα σου για εδώ, είχες μαζί σου συνοδοιπόρο τον Θεό. Ξεκινώντας από εδώ για την πατρίδα σου, θα είσαι τελείως μόνος. Σ' άλλον αρχάριο αδελφό που πρόθυμα ξεκινούσε για την πόλη, ο ίδιος γέροντας έλεγε: «Μην είσαι τόσο πρόθυμος να τρέχεις για την πόλη, τέκνο μου, αλλά να γυρίζεις από εκεί εδώ». Ένας νέος καλόγερος είχε αφήσει στον κόσμο πολύ πτωχή τη μητέρα του. Κάποτε έπεσε πείνα σε εκείνα τα μέρη και ο καλόγερος, ανήσυχος για τη μητέρα του, έβαλε στο ταγάρι του λίγα ψωμιά και ξεκίνησε να της τα πάει στο χωριό. Στο δρόμο άκουσε φωνή να του λέγει: «Συ έχεις τη φροντίδα της γυναίκας ή εγώ?» Ο ευλαβής νέος κατάλαβε το σφάλμα του, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από τον Θεό να τον συγχωρέσει. «Κύριε», έλεγε με δάκρυα, «συ έχεις πάντοτε φροντίδα για τα πλάσματά σου». Ύστερα γύρισε στο κελί του ήσυχος. Μετά από τρεις ημέρες πήγε η μητέρα του να τον ειδεί φορτωμένη με ένα βαρύ ταγάρι. «Ένας ξένος καλόγυρος πέρασε προχτές από το σπίτι», του είπε, «και μου άφησε τούτο το σταράκι. Σου το έφερα να φτιάξεις λίγα ψωμιά και για τους δυο μας». Ο αδελφός ευχαρίστησε με δάκρυα ευγνωμοσύνη στο Θεό. Από τότε εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στην ακίμητη φροντίδα του. Άλλος καλόγερος είχε αδελφό στον κόσμο φτωχό οικογενειάρχη. Τον λυπόταν που βασανιζότανε και τον βοηθούσε από τα λίγα που κέρδιζε από το εργόχειρό του. Μα όσο πιο πολύ του έδινε, τόσο εκείνος και τα παιδιά του υπόφεραν από πείνα και στέρηση. Στενοχωρημένος ο καλόγερος γύρεψε τη συμβουλή κάποιου πνευματικού γέροντα. «Αν θέλεις να μ' ακούσεις», του είπε εκείνος, «πάψε να τον ελεείς. Όταν ξαναέλθει να σου ζητήσει, πες του: εγώ, αδελφέ μου, όταν είχα σου έδινα, τώρα όμως βρέθηκα σε ανάγκη. Βοήθησέ με κι εσύ από τη δουλειά σου. Αν σου φέρει τίποτε, δώσε το ελεημοσύνη σε φτωχό ή άρρωστο και ζήτησέ του να προσεύχεται για τον αδελφό σου». Ο καλόγερος έκανε όπως ακριβώς τον συμβούλεψε ο γέροντας. Ο κοσμικός τότε έφυγε στενοχωρημένος μεν, αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά για να θρέψει τον εαυτό του και τα παιδιά του, αφού δεν περίμενε πια από κανένα βοήθεια. Την πρώτη μέρα που κέρδισε λίγα χρήματα, αγόρασε ένα λάχανο και το πήγε στον αδελφό του τον καλόγερο. Εκείνος πάλι το έδωσε σε ένα φτωχό ερημίτη και τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή για τον αδελφό του. Ύστερα από λίγες μέρες ο κοσμικός έφερε περισσότερα λαχανικά στον καλόγερο. Εκείνος πάλι τα μοίρασε ελεημοσύνη. Μια μέρα ανέβηκε ο κοσμικός στη σκήτη φέρνοντας μαζί του ένα ζώο φορτωμένο με διάφορα τρόφιμα, ψάρια, οπωρικά και κρασί ακόμα. Ο καλόγερος τον πήρε μαζί του και τα μοίρασαν όλα στους φτωχούς ερημίτες. Αυτοί πάλι ευχήθηκαν μόλι τους στην καρδιά την ευλογία του Θεού στο σπίτι του δωρητή. Σαν ετοιμάστηκε ο αδελφός του να γυρίσει σπίτι του, ο καλόγερος δοκιμαστικά τον ρώτησε:
«Μήπως θέλει να σου δώσω λίγα ψωμιά?» «Όχι, όχι, προς Θεού», αποκρίθηκε εκείνος. «Όσο καιρό έπαιρνα βοήθεια από σένα, φωτιά έμπαινε στο σπίτι μου και τα κατάστρεφε όλα. Αφότου έπαψα να σου ζητώ και άρχισα εγώ ίδιος να δίνω, μπήκε στο σπιτικό μου η ευλογία του Θεού». Ο καλόγερος πήγε στον Άγιο Γέροντα που τον είχε συμβουλέψει και του τα είπε όλα. «Το έργο του μοναχού, παιδί μου», το αποκρίθηκε εκείνος, «είναι πράγματι φωτιά και τα καίει όλα. Η προσευχή του όμως φέρνει την ευλογία του Θεού σε όποιο σπίτι μπει». Ο Μάρκος, ο πιο νέος από τους υποτακτικούς του Αβά Σιλουανού, ήταν από πλούσια οικογένεια, αρχοντική. Δεν πέρασε πολύ καιρός αφότου έφυγε κρυφά από το σπίτι του για να γίνει καλόγερος, και η μητέρα του που τον είχε μοναχόγιο πήγε στη σκήτη να τον συναντήσει, μήπως τον πείσει να γυρίσει πίσω. Είχε φέρει μαζί της μεγάλη συνοδεία από υπηρετικό προσωπικό, όπως έβγαιναν τα χρόνια εκείνα έξω οι αρχόντισες. Ο Αβάς Σιλουανός βγήκε να την προϋπαντήσει. Εκείνη, κλαίγοντας απαρηγόρητα, του ζήτησε το γιο της. Ο γέροντας, για να την παρηγορήσει, πήγε ευθύς στο μαγειρίο που ο Μάρκος ετοίμαζε το φαγητό των αδελφών και τον πρόσταξε να βγει έξω να τον ειδεί η μητέρα του. Ο νέος, για να μην παρακούσει, βγήκε αμέσως, όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, κατάμαυρος από τον καπνό, φορώντας το παλιό σχισμένο ρούχο που είχε για την υπηρεσία του. Έκλεισε τα μάτια του για να μην δει κανένα, πήγε κοντά στη συνοδεία της μητέρας του, ευχήθηκε σχεδόν ψιθυριστά «Ο Θεός να σας ελεήσει», και βιαστικώς γύρισε στη δουλειά του. Από κανενός το νου δεν πέρασε πως ο απεριποίητος εκείνος καλόγερος μπορούσε να ήταν το πρώην αρχοντόπουλο. Η μητέρα του, που ούτε αυτή τον γνώρισε, ανυπόμονη με τη λαχτάρα του παιδιού της, μίλησε πάλι στον Αβά Σιλουανό να της τον στείλει. Ο γέροντας φώναξε παράμερα τον Μάρκο και του είπε αυστηρά: «Δεν σου είπα, παρήκοε, να βγεις έξω να σε ειδεί η μητέρα σου?» «Έκανα όπως μου είπε, Σαβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο νέος. «Πήγα και τους ευχήθηκα να τους ελεήσει ο Θεός. Αλλά μη μου πεις να ξαναβγώ για να μην σε παρακούσω». Ο γέροντας θαύμασε την αποφασιστικότητα του νέου. Ύστερα πήγε ο ίδιος και είπε στην αρχόντισσα πως ο γιος της ήταν ο καλόγερος που τους ευχήθηκε πριν από λίγο να τους ελεήσει ο Θεός. Την παρηγόρησε με τα σοφά του λόγια και την έπεισε να φύγει χωρίς να τον ενοχλήσει πια. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια αφότου ο Θεόδωρος έγινε μοναχός στο κοινόβιο των Ταβενισιωτών και ζήτησε να τον ακολουθήσει και ο Παφνούτιος, ο νεότερος αδελφός του. Ο Όσιος Παχώμιος τον δέχθηκε ευχαρίστως. Ο Θεόδωρος, που είχε πάρει αυστηρά την καλογερική, φερνόταν στον αδελφό του σαν να ήταν τελείως ξένος. Αυτός στενοχωρούσε τον Παφνούτιο, που δεν παραπονιόταν μεν, αλλά φαινόταν συχνά κλαμμένος. Ο Όσιος Παχώμιος όμως, που κατάλαβε την αιτία της στενοχώριας του νέου, είπε στο Θεόδωρο: «Μάθε από τώρα, παιδί μου, να είσαι συγκαταβατικός στους αρχαρίους. Τα νεοφυτεμένα δέντρα τα φροντίζομαι πιο πολύ, ώσπου να ριζώσουν καλά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με τους νεοφερμένους αδελφούς που πρωταρχίζουν τον πνευματικό αγώνα, ώσπου να στηριχτούν στην πίστη και ριζώσουν στο κοινόβιο». Από τότε ο Θεόδωρος, που δεν παρήκουσε ποτέ τον πνευματικό του πατέρα, άλλαξε τη συμπεριφορά του στο μικρότερο αδελφό του. Ξεκινώντας για την έρημο, ο Αβάς Καρίων πήρε μαζί το μικρό γιο του Ζαχαρία. Γρήγορα όμως δημιουργήθηκαν σκάνδαλα στη σκήτη που κατέφυγαν εξαιτίας του παιδιού και οι μοναχοί άρχισαν να παραπονιόνται. Τότε ο Αβάς Καρίων, που είχε φόβο Θεού, πήρε τον Ζαχαρία και πήγε στη Θηβαΐδα. Μα και εκεί έγιναν τα ίδια. Έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στη σκήτη του. Δεν άργησαν όμως να ξεσπάσουν πάλι παράπονα και γονγκισμοί. Μία μέρα ο Ζαχαρίας, που ήταν πολύ έξυπνος και τα καταλάβαινε όλα, πήγε κρυφά από τον πατέρα του στη λίμνη του Νήτρου, έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε μέσα. Όταν βγήκε έξω, τόσο πολύ είχε αλλάξει το δέρμα του από την επίδραση του Νήτρου, που νόμιζε κανείς πως έπαθε ελεφαντίαση. Ο ίδιος ο πατέρας του δεν μπόρεσε να τον γνωρίσει παρά μόνο από τη φωνή.
Όταν την Κυριακή πήγε ο μικρός να κοινωνήσει, ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, θαυμάζοντας την τόλμη του, είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους τους αδελφούς: «Ζαχαρία, παιδί μου, την περασμένη Κυριακή κοινώνησες σαν άνθρωπος. Σήμερα πλησιάζεις σαν άγγελος τα τίμια δώρα». Κάποτε που ο Αββάς Ποιμήν βρισκόταν στη σύναξη των γερόντων, πήγε στη Σκήτη ένας συγγενής του να του ζητήσει να κάνει καλά το παιδί του, που κυριεύτηκε ξαφνικά από πονηρό πνεύμα και το κεφάλι του έστρεφε πίσω. Ο δυστυχισμένος πατέρας παρακάλεσε ένα από τους γέροντας να μεσητέψει στον Όσιο να τον δεχτεί. «Δεν θέλει να έχει επαφή με τους συγγενείς του, κι αν με ειδεί εδώ, χωρίς άλλο θα με διώξει». Ο γέροντας που τον λυπήθηκε έκανε αυτό το τέχνασμα. Έφερε το άρρωστο παιδί στη σύναξη και είπε στους πατέρες: «Κάνετε αγάπη, αδελφοί, και σφραγίστε με το σημείο του σταυρού το βασανισμένο αυτό πλάσμα». Αρχίζοντας από το νεότερο, το γύρισε σε όλους. Όταν έφτασε μπροστά στον Όσιο Ποιμένα, εκείνος αρνήθηκε. Τότε τον μάλωσαν οι γέροντες και τον πρόσταξαν να κάνει ό,τι έκαναν όλοι. Ο Όσιος, για να μην φανεί παρήκος, προσευχήθηκε και μόλις έκανε το σημείο του σταυρού στο άρρωστο παιδί, έφυγε το πονηρό πνεύμα και έγινε εντελώς καλά. Άλλη φορά ανέβηκε στη Σκήτη η μητέρα του Οσίου να ειδεί τα πέντε της παιδιά που ασκήτευαν εκεί. Δεν τη δεχθήκανε όμως και η γριούλα κάθισε έξω από την καλύβα τους και έκλαιγε απαρηγόρητη. «Γιατί κλαις?» την ρώτησε από μέσα ο Αββάς Ποιμήν, χωρίς να παρουσιαστεί μπροστά της. «Αφήστε με να σας ειδώ για λίγο, παιδιά μου, για να σβήσει η φλόγα της καρδιάς μου», έλεγε εκείνη χύνοντας πιο πολλά δάκρυα. «Εδώ προτιμάς να μας ειδήσεις τον ουρανό?» ρώτησε πάλι ο Αββάς Ποιμήν. «Αν δεν σας ειδώ εδώ, είναι βέβαιο πως θα σας ειδώ εκεί? Αν φανείς γενναία και υπομείνεις αγόγγιστα το χωρισμό μας», αποκρίθηκε ο Όσιος, «θα μας συναντήσεις δίχως άλλο στην άλλη ζωή». «Αφού είναι έτσι, παιδί μου, προτιμώ να σας απολαύσω εκεί για πάντα», είπε παρηγορημένη η γριούλα και γύρισε ήσυχη στο σπιτικό της. Ο Αββάς Ευλόγιος έδινε μόνο 3 ημέρες άδεια στους μαθητές του να μείνουν στην πόλη, όταν υπήρχε ανάγκη να κατέβουν. Ύστερα από την 3η ημέρα τους προειδοποιούσε: «Δεν φέρνω καμιά ευθύνη απέναντι του Θεού για ό,τι σας συμβεί εκεί». Τους έλεγε και το παρακάτω περιστατικό από τη ζωή του. «Αφότου έγινα μοναχός, έκανα 38 ολόκληρα χρόνια σε τούτο το κελί. Δεν έβγαινα παρά κάθε Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω και να γυρίσω πίσω βιαστικός. Ποτέ δεν χρονοτρίβησα στο δρόμο, ούτε κουβέντα έπιασα με άλλον αδελφό». Σαν γέρασα πια, μ' ανάγκασαν οι πατέρες να πάω στην Αλεξάνδρεια με τον Αββά Δανίλη, στον Πατριάρχη, για υπόθεση της Κήτης μας. Στην πόλη συνάντησα, προς μεγάλη μου έκπληξη, πολλούς μοναχούς να διαβαίνουν αμέριμνα στους δρόμους. Ο Θεός όμως, για να με προφυλάξει, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου και είδα σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Πολλοί περνούσαν με συντροφιά γυναικών που τους ψιθύριζαν στα αυτή άσεμνα λόγια. Άλλοι συνοδεύονταν από μικρά παιδιά και άφηναν να τους ρυπαίνουν με κάθε είδους ακαθαρσία. Σ' άλλον το κεφάλι κατέβαιναν κοράκια και το χτυπούσαν με τα ράμφη τους. Κατάλαβα τότε πως εκείνοι δυστυχισμένοι είχαν βυθιστεί στα κάθαρτα πάθη που τους παρέσυραν τα πονηρά πνεύματα. «Να το κέρδος του μοναχού που μένει αφρόντιστα στον κόσμο», είπα στον εαυτό μου. Τρομοκρατημένος βιάστηκα να γυρίσω στο κελί μου. Από τότε, πάνε αρκετά χρόνια τώρα, δεν βγήκα έξω από αυτό. Όποιος έχει σφάλει στη ζωή του, ας χωρίσει τον εαυτό του από τους ανθρώπους μέχρι ότου συμφιλειωθεί με το Θεό, έλεγε κάποιος γέροντας. Η συχνή επικοινωνία με τους ανθρώπους εμποδίζει συνήθως την επαφή με το Θεό. Βγάζομαι τον νεκρό από το σπίτι του και τον θάβομαι στο κημητήριο έξω από την πόλη. Αν τον αφήσω όμως έτσι εκτεθειμένο, περισσότερο από ό,τι πρέπει, δεν θα μπορούμε να τον πλησιάσουμε από τη δυσοδεία. Και ο μοναχός που νεκρώθηκε για την αγάπη του Χριστού, φάβεται με τη θέλησή του στις ερήμους. Αν παραμείνει στον κόσμο, παθαίνει ηθική σύψη και βλάπτει τους άλλους με τη δυσοδεία του, έλεγε ένας αυστηρός ερημίτης. Άλλος πατήρ συμβουλεύει: «Απόφευγε τους εργάτες της ανομίας, έστω και αν είναι συγγενείς ή φίλοι σου, είτε έχουν ιερατικό ή βασιλικό αξίωμα.
αποφεύγοντας αυτούς, κερδίζεις του Θεού την εύνοια και αποκτάς παρησία απέναντί του. Και ο σοφότατος Σαββάς αγάθων, όταν αντιληφθώ πως ένα πρόσωπο και το πιο αγαπητό μου ακόμη γίνεται αφορμή να αποκτήσω κάποιο ελάττωμα, κόβω αμέσως κάθε δεσμό μαζί του. Αν θέλεις να προκόψεις το καλό, λέγει άλλος πατήρ, μη συγκατοικείς με φθονερό άνθρωπο. Ένας αρχάριος μοναχός συμβουλεύθηκε κάποιον διακριτικό γέροντα. Αν η συμπεριφορά του αδελφού μου με σκανδαλίζει αβά, πρέπει εγώ να του ζητήσω συγγνώμη? Ζήτησε του συγγνώμη, αποκρίθηκε ο γέροντας, αλλά πάψε να τον συναναστρέφεσαι. Δεν ακούς το Μέγα Αρσένιο ότι συμβουλεύει? Με όλους έχει αγάπη, αλλά από όλους άπεχε. Αν δεν υπεί ο άνθρωπος με την καρδιά του, ο Θεός και εγώ υπάρχουμε στον κόσμο, δεν βρίσκει ανάπαυση, έλεγε ο Αβάς Σαλόνιος. Ο έπαρχος της Αλεξανδρίας έβαλε ένα συμπατριώτη του Αβά Ποιμένο στη φυλακή για σοβαρή παράβαση. Οι συγγενείς του φυλακισμένου πήγαν στον Όσιο και τον παρακαλούσαν με συντεύσει για την αποφυλάκησή του, επειδή ο έπαρχος ήταν φίλος του. Δώστε μου τρεις μέρες προθεσμία να σκεφτώ, αποκρίθηκε ο Όσιος, και ύστερα βλέπουμε. Στο διάστημα αυτό έκανε θερμή προσευχή και έλεγε: Θεέ μου, ας μην γίνει αυτή η χάρη, γιατί δεν θα με αφήνουν πια ήσυχο οι άνθρωποι με τις υποθέσεις τους. Ύστερα κατέβηκε στον έπαρχο και παρακάλεσε για το συμπατριώτη του. Δεν γίνεται, του είπε εκείνος, γιατί είναι βαρημένος με ληστείες. Ο Όσιος χάρηκε που δεν είχε πέρασει η μεσητεία του και ευχαρίστησε με την καρδιά του το Θεό. Κάποτε παρήγγειλε ο έπαρχος τον Αβά Ποιμένα να πάει στην πόλη να τον ειδεί. Εκείνος ανέβαλε διαρκώς την επίσκεψη, ώσπου ο άρχοντας, για να τον εξαναγκάσει, έκλεισε με κάποια πρόφαση στη φυλακή το γιο της αδελφής του. Ύστερα είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο αν έδινε γι' αυτόν εγγύηση ο Όσιος. Έτσι ανέβηκε στη σκήτη η μητέρα του νέου και παρακαλούσε με δάκρυα το γέροντα να πάει ως την πόλη να βγάλει το γιο της από τη φυλακή. «Ο Ποιμήν δεν γέννησε παιδιά για να έχει τη φροντίδα τους», της έλεγε εκείνος. Και στον άρχοντα, που εξακολουθούσε να επιμένει για την εγγύηση, παρήγγειλε: «Καθήκον σου είναι να εξετάσεις την ενοχή του σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας. Αν είναι άξιος θανάτου ή φυλακής, ας καταδικαστεί. Αν όμως δεν είναι, κάνε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου».